Ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας βοηθάει με την παρουσία του. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Μας δίνει δύναμη και μας βοήθησε πάρα πολύ στο σημερινό παιχνίδι. Βοήθεια. Πού νομίζεις ότι κρύβεται? Στην εξαιρετική μας άμυνα και τη θετική λειτουργία στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Για την ακρίβεια, θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που χάναμε μόνο με 8 πόντους. Είχαμε ένα δεδομένο θέμα της απουσίας του Γιώργου Κουτσουβασίλη, δεν ήταν έτοιμος να παίξει σήμερα. Και προτίμησα να τον προφυλάξω. Είχε ένα τράβηγμα στον οποίο του Μύριο. Ευελπιστώ ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είναι καλά. Ήταν πολύ σημαντική η απουσία του. Παρ' όλα αυτά, τα υπόλοιπα παιδιά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, κάνανε εξαιρετική προσπάθεια. Όλοι, και αυτοί που παίξαν και ο Πάπης, βοήθησε πάρα πολύ με την ενέργεια που έδινε στα παιδιά. Και ουσιαστικά γυρίσαμε το παιχνίδι και φύγαμε για μια καλή διαφορά, 10 πόντων. Και πιστεύω δικαιότητα κερδίσαμε το μάτς με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Που όπως ξέρετε κι εσείς, μέχρι τώρα δεν είχε ήττα, είναι η πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Πολύ έμπειροι παίκτες. Θεωρώ ότι βγάλαμε ψυχή και είναι πολύ ενθαρρυντικό το αποτέλεσμα και η εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Coach, τι είπατε στους παίκτες σας να αλλάξουν την εικόνα που είχαν στο πρώτο ημίχρονο και να βγουν ψυχωμένα και να κερδίσουν? Μίλησα για συγκεκριμένες φάσεις. Ήταν κάποιες φάσεις διεκδικήσιμης μπάλας που δεν πήγαμε στην μπάλα, ήταν κάποια αμυντικά ρεβάνια που χάσαμε, ήταν κάποια rotation, κάποιες καταστάσεις ένας εναντίον ενός που χάσαμε τελείως και εξαιτίας αυτής της κακής άμυνας του πρώτου ημιχρόνου φάγαμε πολλά ελεύθερα τρίποντα. Το διορθώσαμε αυτό. Μπήκαν τα παιδιά ακριβώς στο πνεύμα της τακτικής μας και του προγράμματος, του πλάνου μας. Ακολούθησαν πιστά το πλάνο και γι' αυτό κερδίσαμε.